Διαρκή είναι η επέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο Μπάκμουτ, με τις μάχες πλέον έχουν επικεντρωθεί στο δυτικό μέρο τη πόλη, εκεί που υπάρχουν ακόμη Ουκρανοί που μάχονται. Η επίθεση των Ρώσων είναι ολοκληρωτική, με τον αρχηγό της Βάγνερ, Γευγένη Πριγκόζιν, να έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή για εξόντωση όλων των Ουκρανών, μετά το συμβάν με το Ρώσο τραυματία που πυροβολήθηκε από του Ουκρανού. Αυτή τη στιγμή, οι μάχες επικεντρώνονται δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής, με τις ουκρανικές γραμμές να έχουν επί της ουσίας διαλυθεί και όσοι έχουν εναπομείνει να βρίσκονται κρυμμένοι σε κτίρια και να χτυπούν τους Ρώσους από απόσταση. Οι μάχε είναι μέσα στην πόλη και στου δρόμου, με την ομάδα τη Βάγνερ και τον τακτικό ρωσικό στρατό να έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για την εκαθάριση της πόλη, ώστε στη συνέχεια να στοχεύσουν στο Τσάζιφιαρ, το οποίο οι Ουκρανοί σε μια ενδεχόμενη μεγάλη αντεπίθεση θα το χρησιμοποιήσουν ω εφαλτήριο. Αν οι Ρώσοι το καταλάβουν, οι Ουκρανοί θα αναγκαστούν να αντεπιτεθούν από το Κραματόρσκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κίεβο υπάρχει αίσθηση ότι αν οι Ρώσοι καταλάβουν τον Μπάκμουτ, θα επιτεθούν στο Κραματόρς και του Σλαβιάνσκ. Οι ρωσικέ δυνάμει την Κυριακή κέρδισαν ακόμα μεγαλύτερο έδαφο στο δυτικό Μπάκμουτ, το οποίο μπορείτε να το δείτε και στο χάρτη. Σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, οι Ουκρανοί σε μια τελευταία προσπάθεια για να ανακόψουν τη ρωσική επέλαση ανατείναξαν τη γέφυρα στο Κρόμοβε. Ο ρωσικός στρατός έχει κλείσει τον αυτοκινητόδρομο Ιβανίβσκι ενώ την ίδια ώρα η Βάγνερ πιέζει προς το κέντρο από τα βορειοανατολικά. Ενώ οι Ουκρανικές δυνάμεις δέχονται επίθεση από δύο σημεία.